οι συνάδελφοι επαγγελματίε ερωτέχνε μετά από την 12η και πλέον κρίση έχουν φτάσει σε ένα σημείο ακραίο. Σε σημείο το οποίο δεν πάει άλλο. Είναι όλε υπερχρεωμένε. Το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Δεν εμπίπτουν ούτε στο νέο αναπτυξιακό νόμο κατεβάσει, διότι αυτά που ζητάνε καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν τα πληρεί. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι θεωρώ ότι εσκεμμένως δεν παίρνονται πίσω. Ας πούμε, ζητάμε το να υπάρχει δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού στις επιχειρήσεις. Αυτός ο νόμος δεν προσφέρει τίποτα κατ' ουσίαν. Τι κάνει, πνίγει την επιχείρηση και από την άλλη, τι κάνει, μειώνει και την έσοδο του κράτους, γιατί ο επαγγελματίας θα βρει τρόπους άλλους διαφυγής. Είναι ένα παράλογο μέτρο, ενώ το έχουμε τονίσει πολλές φορές, δεν το παίρνουν πίσω. Δεν προσφέρει τίποτα ο κατεστημένος λογαριασμός. Τι του κάνεις, τον πνίγεις. Δηλαδή τον πνίγεις μια ώρα νωρίτερα. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι το συνεχιζόμενο αυτό λάθος δεν είναι λάθος. Είναι εσχημένη ενέργεια προφανώς. Οι επιχειρήσεις οι δικές μας, όπως γνωρίζετε, απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημιουργούν μεγαλύτερη θέση εργασίας, αλλά δεν αντέχουν άλλο. Και ζητούμε πλέον από την πολιτεία για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Είναι δυσβάστακτο το μη μισθολογικό κόστος. Λέμε ναι και στις ορισμένες αυξήσεις. Συμφωνούμε να φύγουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας από το κράτος, από την κυβέρνηση και να πάει στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι αυτοί θα μπορούν τόσα χρόνια να έχουν καλύτερη συνεργασία. Άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Έχουν κάποια αιτήματα εδώ καταγεγραμμένα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Όπως είναι η κατάργηση του φόρου από το πρώτο ΕΣΟ, γενναία και οριζόντια επιδότηση ενεργειακών τιμολογίων χαμηλής ενεργειακής κλάσης, όπως είπαμε, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, διαγραφή τόκων και προστήμων για χρέη για ατομικές επιχειρήσεις που χρεώθηκαν μέσα στην πανδημία. Κύριε Γραμματέα, το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι φτωχοποιήθηκε. Και δεν είναι ότι, που λέει η κυβέρνηση τώρα με μια έκθεση πισαρίδι, ότι είμαστε πολλοί ή μικροί. Δεν είμαστε πολλοί. Απλώς δεν φτάνει η πίτα. Γιατί ο ελληνικός λαός φτωχοποιήθηκε και οπότε δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση. Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι μια πλειοψηφία των Ελλήνων, τα εισοδήματά τους φτάνουν για 19 ημέρες. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν είμαστε οι μικροί και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά είναι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, που άλλωστε το καταγράφουν, είμαστε από τους φτωχότερους στο δυτικό κόσμο.